Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Σουηδός Άλφρεντ Νόμπελ γεννήθηκε το 1833, ήταν χημικός, μηχανικός και βιομήχανος και ασχολήθηκε κυρίως με τις εκρηκτικές ύλες. Πλούτησε κυρίως χάρη στην κατασκευή πυροβόλων όπλων, γι' αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Όταν το 1888 πέθανε ο αδελφός του, κάποιες εφημερίδες δημοσίευσαν την νεκρολογία του ίδιου του Άλφρεντ κατά λάθος. Μία γαλλική εφημερίδα έγραψε: «Ο έμπορος του θανάτου είναι νεκρός. Ο Δόκτωρ Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος έγινε πλούσιος βρίσκοντας τρόπους να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους γρηγορότερα από ποτέ, πέθανε χθες». Ο Άλφρεντ σοκαρίστηκε όταν διάβασε την νεκρολογία και μιας και δεν ήθελε να τον θυμούνται μετά θάνατον με αυτόν τον τρόπο, λέγεται ότι αποφάσισε να γράψει στη διαθήκη του ότι δορίζει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του, περίπου 176 εκατομμύρια σημερινά ευρώ, για τη δημιουργία του βραβείου Νόμπελ, δηλαδή μια σειράς βραβείων για όσους αποδίδουν το μεγαλύτερο όφελος για την ανθρωπότητα στη φυσική, τη χημεία, την ιατρική, τη λογοτεχνία και την ειρήνη. Έτσι, μετά το θάνατό του, οι εκτελεστές της διαθήκης του δημιούργησαν το Ίδρυμα Νόμπελ, το Νορβηγικό Κοινοβούλιο το ενέκρινε με λίγη δυσκολία και το Ίδρυμα Νόμπελ κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο απονομής των βραβείων Νόμπελ. Το 1900 το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ εκδόθηκε από τον βασιλιά Όσκαρ τον Δεύτερο. Συγκεκριμένα για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, η κρίση θα πρέπει να γίνεται από την Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή η Σουηδική Ακαδημία, που αποτελείται από μια επιτροπή 18 μελών που εκλέγονται ισόβια, στέλνει τα αιτήματα για τις υποψηφιότητες του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ποιοι προτείνουν υποψήφιους? Μέλη της Ακαδημίας, καθηγητές λογοτεχνίας, πρώην βραβευμένοι με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και οι πρόεδροι των οργανώσεων συγγραφέων. Χιλιάδες αιτήματα αποστέλλονται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Ακαδημίας γνωρίζουν 13 γλώσσες, αλλά όταν υπάρχει υποψήφιος που γράφει σε μια άγνωστη για την Ακαδημία γλώσσα, τότε καλούνται μεταφραστές για να δώσουν δείγματα αυτού του υποψήφιου. Την 1η Φεβρουαρίου η Ακαδημία σταματάει να δέχεται αιτήματα και έχει 2 μήνες για να περιορίσει τους υποψήφιους σε περίπου 20. Τον Μάιο πια η Ακαδημία καταλήγει σε έναν κατάλογο με 5 ονόματα και από εκεί και πέρα έχουν 4 μήνες μπροστά τους για να εξετάσουν όλο το έργο κάθε υποψήφιου, μιας και το βραβείο δίνεται για το σύνολο του έργου κάθε υποψηφίου και όχι για ένα συγκεκριμένο βιβλίο ή ποίημα του συγγραφέα. Τον Οκτώβριο τα μέλη της Ακαδημίας ψηφίζουν και ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερες από τις μισές ψήφους είναι ο νέος νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Όποιος βραβεύεται με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας κερδίζει ένα μετάλλιο, ένα δίπλωμα και φυσικά ένα χρηματικό ποσό, το οποίο εξαρτάται από τα έσοδα του Ιδρύματος Νόμπελ εκείνου του έτους. Τα τελευταία χρόνια το ποσό του βραβείου είναι κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν ένα βραβείο απονεμηθεί σε περισσότερους από έναν βραβευτέντες, τότε τα χρήματα μοιράζονται. Στατιστικά. Το βραβείο έχει μοιραστεί μεταξύ 2 ανθρώπων μόνο σε 4 περιπτώσεις. Το βραβείο έχουν κερδίσει συγγραφείς με έργα γραμμένα σε 25 διαφορετικές γλώσσες. Ο νεότερος βραβευμένος ήταν 41 ετών όταν του απονεμήθηκε, ενώ ο γυρεότερος ήταν 88 ετών. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας έχουν πάρει μέχρι τώρα 101 άνδρας και 16 γυναίκες. Το βραβείο έχει απονεμηθεί μόνο μία φορά μετά θάνατον, στον Έρικ Άξελ Κάρφελ το 1931. 2 συγγραφείς έχουν απορρίψει το βραβείο. Οι υποψηφιότητες όσων δεν κέρδισαν το βραβείο διατηρούνται μυστικές για 50 χρόνια. Επί του παρόντος, μόνο οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μεταξύ 1901 και 1966 είναι διαθέσιμες δημόσια. Φυσικά, σε διάφορες περιπτώσεις, κάποιοι από αυτούς που προτείνουν υποψήφιους διαραίουν κάποιες πληροφορίες. Κριτική. Κριτική για το αν άξιζε να κερδίσει κάποιος το βραβείο ή όχι υπήρχε ήδη από την πρώτη χρονιά απονομής, καθώς το 1901 νικητής ήταν ο ποιητής Σάλι Προυντόμ, ενώ πολλοί πίστευαν ότι έπρεπε να το έχει κερδίσει ο Τολστόι. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Επιτροπή υιοθέτησε μία πολιτική ουδετερότητας, ευνοώντας συγγραφείς από χώρες που δεν είχαν πάρει μέρος στον πόλεμο. Ο Καμίλο Χωσέ Σέλα κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1989, ενώ ήταν γνωστό ότι είχε υπάρξει πληροφοριοδότης του καθεστώτος του Φράνκο.
Πιο πρόσφατα, το 2016, το βραβείο κέρδισε ο Bob Dylan, προκαλώντας όπως ήταν λογικό αντιδράσεις. Η Σουηδία έχει λάβει περισσότερα βραβεία από ότι ολόκληρη η Ασία και ολόκληρη η Λατινική Αμερική. Σε ποσοστό επί του συνόλου δηλαδή, η Σουηδία έχει λάβει το 14% των βραβείων, σαν να διοργανώνεις Eurovision στη χώρα σου και να κερδίζεις πάλι την πρώτη θέση. Εσείς θεωρείτε σημαντικά τα συγκεκριμένα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα βραβεία λογοτεχνίας? Σας επηρεάζουν τα βραβεία που έχει κερδίσει ένας συγγραφέας έτσι ώστε να διαβάσετε το έργο του? Γράψτε κάτω στα σχόλια τη δικιά σας άποψη και αν θα θέλατε να δείτε και άλλα βίντεο για περισσότερα λογοτεχνικά βραβεία.